centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Τον κύριο Γιώργο Λάπα. Κύριε Λάπα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στο κράτος. Καλά. Καλά. Με χαρά βλέπουμε ένα ακόμη μεταπτυχιακό τμήμα, μεταπτυχιακές σπουδές, από διατμηματικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω, έχει ξαναγίνει έτσι? Ναι, είναι η τρίτη χρονιά που τρέχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια σαν διιδρυματικό πρόγραμμα. Α, μπράβο, ναι, διότι ναι, ναι, τότε ναι, ήταν ναι, το Πανεπιστήμιο ναι, ναι. Δυτικής Μακεδονίας, το τμήμα νησιαγωγών και το τμήμα μας στο... Άρα είναι η πρώτη φορά που γίνεται διατμηματικό. Έγινε και πέρσι διατμηματικό. Α, και πέρσι, πέρσι ήταν. Ξεκίνησε σαν διατμηματικό. Ναι, ναι, ναι. Απλώς είχαμε προηγηθεί εμείς των εξελίξεων, των συζητήσεων μεταξύ Πανεπιστημίου και ΤΕΗ. Των συνενώσεων, για ναι. Ακριβώς για τη συνεργασία αυτή. Και αν θέλετε, είχαμε βάλει έτσι και το πρώτο λιθαράκι σε αυτή τη συνεργασία για να έρθουν και τα δύο ιδρύματα. Με κάποιο τρόπο έτσι συμβάλαμε και εμείς αυτό. Ωραία. Θέλω να μας πείτε, πρώτα-πρώτα να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση, πριν πάμε ακριβώς για το μεταπτυχιακό, κύριε Λάπα, πώς είναι η κατάσταση. Τα παιδιά έδωσαν, να ξεκινήσουμε λίγο από βασικά πράγματα, έδωσαν εξετάσεις παραδείγματος χάρη στα τμήματά τους με τους υπολογιστές, έτσι δεν είναι, μέσω του ίντερνετ. Ναι, υπήρχαν διάφοροι τρόποι για την αξιολόγηση του μαθήματος. Ο κάθε δάσκοντας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του μαθήματος και όρισε τον τρόπο με τον οποίο θα εξετάζονται τα μαθήματά τους. Άλλα μαθήματα μπορεί να έχει δώσει αξιολόγηση με εργασίες, άλλα μαθήματα μπορεί να έχουν δοθεί αξιολογήσεις να γίνουν εξ αποστάσεως προφορικές ή γραπτές, ή ακόμα και κάποια τμήματα μπορεί να είχαν και διαζώσεις εξετάσεις, εφόσον εξασφαλίζονταν όλες οι συνθήκες για τις διαζώσεις εξετάσεις. Άρα ήταν μια ιδέα σε κατάσταση και για εσάς τους ίδιους, κύριε Λάπα. Φαντάζομαι ότι δεν το έχετε ξανασάντησε αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν μια καινούργια κατάσταση. Πρωτόγνωρο. Διότι και τα μαθήματα γίνανε σχεδόν εξ ολοκλήρου. Όλο από το κομπιούτερ. Από την εξ αποστάσεως, ακριβώς. Από το κομπιούτερ. Και πολλοί μας ρωτάνε, κύριε Λάπα, επειδή τώρα την Παρασκευή βγαίνουν οι βαθμοί των παιδιών της τρίτης λυκείου, πάμε σιγά σιγά για Αύγουστο να βγουν και οι σχολές επιτυχίας κτλ. Μαζί με τις βάσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, αν στους γονείς τώρα και στα παιδιά που αγωνιούν για τη νέα περίοδο, μπορείτε να τους διαβεβαιώσετε ότι τα παιδιά θα πηγαίνουν κανονικά στα τμήματά μας, θα πηγαίνουν κανονικά παντού σε όλα τα τμήματα που θα περάσουν, ή αν ακόμη και εσείς οι ίδιοι μέχρι τώρα δεν το ξέρετε αυτό? Δεν το γνωρίζουμε κι εμείς. Δεν μπορείτε να το διαβεβαιώσετε. Είναι ένα θέμα που πρώτα απ' όλα αφορά τους επιδημιολόγους για να μας πούνε αυτοί πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε σχέση με τις εξελίξεις που μπορεί να έχουμε σε σχέση με, με την πανδημία. Ξέρετε, δεν ξέρουμε τις εξελίξεις πώς θα είναι. Είμαστε κι εμείς. Αυτή η αβεβαιότητα. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Εμείς είμαστε αυτό που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε, ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτείτε, σε παιδιά. Κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τα μαθήματά μας, το εξάμεινό μας, τους φοιτητές μας, ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην φοίτησή τους. Ξέρετε όμως ποια αναστάτωση μπορεί να Ναι, είμαστε στα χέρια άλλων. Ακριβώς. Τι μπορεί να φέρει όμως όλο αυτό? Δηλαδή, θα βγουν και οι βαθμοί, θα βγουν και τα αποτελέσματα και οι σχολές επιτυχίας και οι βάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και μετά, τι κάνει ο γονέας? Πηγαίνει, νοικιάζει, δεν νοικιάζει, νοικιάζει και ξενοικιάζει και βλέποντας? Είναι πολύ μεγάλη αναστάτωση, είναι στην αβεβαιότητα όλοι. Γιατί αν μπορεί να γίνει από το κομπιούτερ, δεν χρειάζεται το παιδί να είναι στην Καστοριά από την Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη από την Καστοριά. Θα μπορεί και από την Καστοριά ή από την Αθήνα, αντίστοιχα, να είναι στον υπολογιστή του και να παίρνει τα μαθήματά του. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτά τα ζητήματα? Πραγματικά, κανένας δεν ξέρει. Πραγματικά. Το ίδιο θα ισχύσει και για τα μεταπτυχιακά και για αυτό που συζητάμε τώρα, κύριε Λάπα. Δηλαδή, πέστε ότι η Έλενα εδώ, η δικιά μας, ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Τι κάνει? Θα έρχεται? Δεν θα έρχεται? Είναι πολύ σωστοί οι προβληματισμοί που θέσατε, ναι, και μας απασχολούν πάρα πολύ και εμάς εδώ στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και όχι μόνο εσάς, και τους ανθρώπους εδώ που νοικιάζουν σπίτια, τι θα γίνει? Πολύ κόσμο ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Ακριβώς. Γιατί βλέπουμε ότι με όλο αυτό που έχει γίνει, το τοπίο της εκπαίδευσης, ναι, όχι μόνο στην εθνικά εδώ, αλλά διεθνώς,
αρχίζει και αλλάζει. Και αυτό που έγινε με τις εξαποστάσεις εκπαιδεύσεις είναι σίγουρα κάτι το οποίο μας προβληματίζει και θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Φοβάστε μήπως παγιωθεί, ας πούμε. Για μένα προσωπικά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ ερχόμενοι στο τμήμα, για παράδειγμα, επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, θα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει ο φοιτητής να εξειδικεύει μέσα από τα πολύ ειδικά εργαστήρια τα οποία έχουμε και τα οποία, όπως θα γνωρίζετε, επισκέπτονται από όλα τα μέρη σχολεία, ακόμα και από την Κύπρο μας έχουν έρθει, διότι είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Βέβαια. Είμαστε ένα σημείο αναφοράς δηλαδή ως ψηφιακά μέσα και στην τεχνολογία την οποία προσφέρουμε, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε περισσότερο. Γενικότερα θα πρέπει να αναδειχθούν οι υποδομές. Τι υποδομές και τα πλεονεκτήματά μας. Θα πρέπει να επενδύσουμε σαν πόλη στις υποδομές μας. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίσουμε ότι οι φοιτητές μας θα έρχονται στα τμήματά μας και δεν θα έχουν την εύκολη λύση μόνο της εξαποστάσεως. Και έρχεται ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα μόλις τώρα, κύριε Λαπά. Σωστά να προβάλλουμε τα θετικά, αλλά το ερώτημα τι λέει. Φοβάται, λέει ο κύριος Λάπας, ότι θα έχουμε, με αφορμή το γεγονός ότι η Καστοριά ήταν στο επίκεντρο του κορονοϊού όλο το προηγούμενο διάστημα, φοβάστε ότι αυτό θα επηρεάσει τις επιλογές των παιδιών και για την φοιτητική του ζωή ή τις επιλογές των σχολών για την Καστοριά. Πιστεύετε λοιπόν, με λίγα λόγια, κύριε Λάπα, ότι έχουμε πάρει τέτοια φήμη εντός εισαγωγικών που θα κάνει παιδιά και γονείς να στραφούν αλλού και όχι στην Καστοριά λόγω των θεμάτων? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια συγκυρία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Η συγκυρία για μας. Ναι. Ότι έχουμε κάποια κρούσματα την περίοδο την οποία γίνονται οι δηλώσεις. Όλο το προηγούμενο διάστημα φαινόταν να είναι ένα διάστημα το οποίο, παρότι υπήρχε η φήμη, υπήρχε ωστόσο και μία διασφάλιση ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το ότι δεν είχαμε κρούσματα μας έφερνε ίσως και σε πλεονεκτικότερη θέση, το οποίο ωστόσο θα έπρεπε να αναδειχθεί. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει η γνώση και η τεχνογνωσία, δεν είμαστε ένα παρθένο μέρος το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την κρούση. Επομένως, ακόμα και αν εμφανιστούν περιστατικά, υπάρχει γνώση και τεχνογνωσία, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αναδειχθεί ενδεχομένως. Ναι, το γεγονός ότι σαν μια περιοχή μπορεί, ας πούμε, πιο γρήγορα να αναπτύσσει αντισώματα σε σχέση με άλλες περιοχές είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αναδειχθεί. Δηλαδή υπάρχει δυστυχή συγκυρία της αύξησης των κρουσμάτων την περίοδο αυτή σε σχέση με τις δηλώσεις. Αλλά να ξέρουμε και πώς θα μιλάμε κι εμείς. Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε ενδεχόμενα να απαλύνουμε στη συνέχεια όλο αυτό το γεγονός και να το γυρίσουμε ως προς το ότι η περιοχή, όταν θα είναι πλέον, όταν δεν θα έχουμε δηλαδή αυτά τα συνεχόμενα κρούσματα, μπορεί να είναι ασφαλής ακριβώς διότι θα λείψουν τα κρούσματα αυτά. Το γεγονός ότι υπάρχει τεχνογνωσία περισσότερο σε σχέση με τις άλλες περιοχές και το γεγονός που σας ανέφερα ότι σαν περιοχή μπορούμε πιο εύκολα, πιο γρήγορα να αναπτύξουμε όλα αυτή τα αντισώματα και ενδεχόμενα αν χρειαστούν και πλέον μέτρα που πάρθηκαν πλέον μέτρα και κατάρρευσαν την περιοχή μας έφεραν σε ένα πλεονεκτικό καθεστώς. Σωστά. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ήδη θέμα και με τους υπάρχοντες φοιτητές. Δηλαδή δεν ξέρω αν παίρνετε μηνύματα, κύριε Λάπα, για το τι θα πράξουν και αυτοί που ήδη είναι εδώ. Βέβαια είναι νέοι άνθρωποι, συνήθως νέοι κάπως ούτε τα πολυπιστεύουν όλα αυτά, ούτε τα δίνουν την διάσταση που μπορεί να τα δώσουν οι μεγαλύτεροι, αλλά δεν ξέρω, έχετε δείγματα και από τους υφιστάμενους φοιτητές? Εμείς τα δείγματα που έχουμε από τους φοιτητές μας και από τους καθηγητές μας είναι ότι μας έχει λείψει η αίθουσα. Σας και έχει λείψει η αίθουσα. Τώρα, δεν βλέπουμε και εμείς την ώρα να δούμε τους φοιτητές μας στις θέσεις μας. Το καταλαβαίνω. Όλοι το λένε αυτό. Είτε μιλάς με ανθρώπους του δημοτικού, είτε του γυμνασίου, είτε του λυκείου, είτε τώρα με εσάς, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Θέλουμε την αίθουσα. Δεν φαίνεται, είναι αναντικατάστατη η διαπροσωπική επικοινωνία μέσα στην αίθουσα. Δεν μπορεί να πω. Ό,τι συζητήσαμε τώρα για τις αίθουσες, για τους φοιτητές, ισχύουν και για τα μεταπτυχιακά? Δηλαδή το ξεκινάτε και ή θα γίνει στην αίθουσα ή θα γίνει και πάλι εξ αποστάσεως?
Αυτό μπορούν να το ξέρουν από τώρα οι 50 που θα μπουν στο πρόγραμμα. Ναι, ο νόμος στους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχει μια διαφοροποίηση ότι εδώ και καιρό τα μεταπτυχιακά έχουν τη δυνατότητα, όλα τα μεταπτυχιακά ισχύουν, να έχουν ένα ποσοστό 35% εξ αποστάσεως της διδασκαλίας. Οπότε δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την λειτουργία του μεταπτυχιακού σε σχέση με τα προπτυχιακά, πώς άλλαξε δηλαδή το καθεστώς αυτό. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα δύο λόγια και για το ίδιο το μεταπτυχιακό. Πώς το βλέπουν, γιατί είναι ένα από τα, από τα σύγχρονα μεταπτυχιακά, μπορούμε να πούμε. Είναι μέσα στην εποχή, είναι μοντέρνο μεταπτυχιακό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Είναι και είναι μια συνεργασία δύο τμήματων, τα οποία είναι στο αντικείμενο το συγκεκριμένο. Έχουμε 50 θέσεις προκηρύξει για το μεταπτυχιακό. Όπως σας είπα, είναι η τρίτη χρονιά η οποία τρέχει με επιτυχία. Είχαμε πλήρη κάλυψη και περισσότερες δηλαδή από 50 θέσεις την περσινή χρονιά. Και τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν το μεταπτυχιακό, στην εικόνα που έχουμε, δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι και μπορώ να πω ενθουσιώδεις με τις σπουδές του μεταπτυχιακού. Και τα προηγούμενα χρόνια, μια και έγινε, από πού μας έχουν έρθει για αυτό το μεταπτυχιακό? Γιατί πολλοί κόσμος πιστεύει ότι είναι μόνο αφορά, μόνο όσους είναι απόφοιτοι από τα τμήματά μας εδώ. Ένα μεταπτυχιακό είναι, μπορεί να το κάνουν από οπουδήποτε, έτσι δεν είναι, κύριε Λάπα? Ακριβώς. Από πού μας έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια μας, λοιπόν? Ναι. Είναι από, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι από τα τμήματά μας. Οι περισσότεροι βρίσκονται από όλες τις άλλες ειδικότητες. Ναι. Από τα υπόλοιπα τμήματα, βρίσκονται από περιοχές οι οποίες είναι και από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά είναι και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, μας έρχονται δηλαδή και από άλλες περιοχές. Νομίζω ότι είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή αρκετή ζήτηση και θέλει πολλοί κόσμο να το παρακολουθήσει από διάφορες ειδικότητες αλλά και από διάφορες περιοχές. 50 θέσεις, οι οποίες καλύπτονται πώς, με σειρά προτεραιότητας? Πώς? Ναι, αναφέρονται στην προκήρυξη τα κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται και με την μοριοδότηση των κριτηρίων βγαίνει η σειρά κατάταξης με την οποία παίρνονται οι 50 πρώτοι στην κατάταξη. Οι 50 πρώτοι. Μήνυμα από το κοινό μας. Είναι δωρεάν αυτό το μεταπτυχιακό ή όχι? Όχι, ωστόσο δεν θεωρείται δηλαδή από τα ακριβά μεταπτυχιακά. Είναι για το σύνολο του μεταπτυχιακού 1.990 ευρώ. 1.990 για τα δύο χρόνια, έτσι? Δεν είναι δύο χρόνια, είναι ένα χρόνο η διδασκαλία και ένα εξάμηνο η διπλωματική αδειά. Α, είναι 1,5 χρόνο, ένα χρόνο διδασκαλία και 1,5 χρόνο και μαζί με το εξάμηνο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι θέλουν αυτό το μεταπτυχιακό, τι κάνουν, κύριε Λάπα? Θα πρέπει να ακολουθήσουν, ας έρθουν στις ιστοσελίδες των τμήματων. Υπάρχει ένα link το οποίο θα καταθέσουν μέχρι 30 Ιουλίου. Την αίτησή τους. Α, μέχρι 30 Ιουλίου είναι, μέχρι αυτό το μήνα, έτσι? Ναι. Και θα αρχίσουν τα μαθήματα του μεταπτυχιακού από πότε? Το χειμερινό εξάμεινο. Μάλιστα, ωραία. Για οτιδήποτε νεότερο, κύριε Λάπα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας, γιατί πέρα από το μεταπτυχιακό συζητήσαμε και 2-3 ακόμη πράγματα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα στο νομό μας, που νομίζω όλο αυτό το καιρό με τον κορονοϊό, τα προβλήματα κτλ. Κάπως δεν μπορέσαμε να τα πούμε, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε τι έγινε και αυτό το διάστημα στα δικά μας τμήματα εδώ και τι μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα γίνει από τη νέα σεζόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νετσούλη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.